με σαφείς αιχμές για πολιτικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την κατάσταση στον τόπο, χωρίς όμως να τους επικατανομάσει και επιφυλασσόμενος προκειμένου να αποκαλύψει το έντονο παρασκήνιο στο μέλλον, την πρόθεσή του να μην κατέλθει στις εκλογές ως υποψήφιος για το Δήμο Αυδείρων, γνωστοποίησε ο Νίκος Χατζόπουλος. Ειδικότερα σε έγγραφη δήλωσή του αναφέρει: «Από τον περασμένο Δεκέμβριο που δήλωσα παρόν στη διεκδίκηση της Δημαρχίας έγιναν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν βιβλίο. Θα έρθει η ώρα να πω περισσότερα, αλλά τώρα αυτό που προέχει είναι να ενημερωθούν οι συνδημότες μου. Δηλώνω λοιπόν ότι δεν έχω πλέον πρόθεση να αναμειχθώ στα προεκλογικά του Δήμου Αυδείρων. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους εκατοντάδες ανθρώπους που μου έσφιξαν το χέρι και είδαν σε μένα ένα καλύτερο μέλλον για το Δήμο μας. Ευχαριστώ ακόμα περισσότερο τους καλούς φίλους που στάθηκαν και στέκονται δίπλα μου για να στηρίξουν μια αλλαγή νοοτροπία στα πολιτικά μας πράγματα. Δεν είναι ακόμη η ώρα μας», συνεχίζει ο κύριος Χατζόπουλος. «Δεν αξίζει να συμβιβαστούμε το παλιό και να υποθηκεύσουμε την ακεραιότητά μας. Και δεν θα αφήσω τους άξιους ανθρώπους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στα κοινά να απογοητευτούν από την τοξικότητα του συστήματος. Θα έρθει η ώρα που οι γνωστές και γνωστοί κουμαντοδόροι της τοπικής μας κοινωνίας θα χάσουν την επιρροή τους. Θα τους ξεπεράσουν οι νέοι άνθρωποι όπως τους ξεπέρασα και εγώ. Θα τους καταλάβουν και οι παλιότεροι αργά ή γρήγορα. Τώρα είναι η ώρα της συνένεσης και της θετικής σκέψης. Εύχομαι στους συμπολίτες μου να κάνουν την καλύτερη επιλογή για το Δήμο. Να διαλέξουν το πρόσωπο του Δημάρχου με κριτήριο της ικανότητας και την αξιοπιστία του. Να διαλέξουν το πρόγραμμα της παράταξης που λέει τα σωστά πράγματα για την καθημερινότητα και το μέλλον της περιοχής μας, όχι τις αοριστίες και τις υποσχέσεις που έχουμε χορτάσει. Όποιος και αν εκλεγεί θα έχει πρίκα τα 8 εκατομμύρια των εντεταγμένων έργων της ΔΕΙΑ που εξασφάλισα για τον τόπο μου, να κοιτάξει, να τα αξιοποιήσει και να τα αυξήσει. Προσωπικά όπως κάθε συγχωριανός μου θα περιμένω να ακούσω και όταν με το καλό τελειώσει η εκλογή θα τα ξαναπούμε», καταλήγει ο κύριος Χατζόπουλος ανανεώνοντας το ραντεβού για μετά τις εκλογές, το οποίο αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.